στο εργαστήριο του κυρίου Σουρβίνου, εδώ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για λογαριασμό και του Πανεπιστημίου, της Ιατρικής Σχολής, είναι άρτια οργανωμένο σε υποδομή ικανό να κάνει το αντίστοιχο που κάνει το Παστέρ σε 3 ώρες. Ωστόσο, για την ώρα, άγνωστος ο λόγος, μάλλον είναι γνωστός, αυτός που μας στέλνει πληροφορία πάντως δεν το ξέρει, από κεντρικά δεν έχει επιλεγεί. Την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της εκπομπής Αντιθέσεις στην Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη. Όπως αποκαλύφθηκε, την ώρα που η Κρήτη ερχόταν αντιμέτωπη με το πρώτο πιθανό κρούσμα κορονοϊού, η τοπική κοινωνία έπρεπε να περιμένει περισσότερες από 24 ώρες για να μάθει το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου, ενώ θα μπορούσε μέσα σε 3 ώρες από τη λήψη του δείγματος αυτό να έχει ταυτοποιηθεί. Από όταν άρχισε να φαίνονται τα θυσία και τα πέθεια της ετοιμασίας για την υποδοχή του ιού, του κορονοϊού, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, αυτό ξέρω εγώ, ο κ. Σουρβίνος, με σκοπό να είναι έτοιμο να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να διερευνήσει δείγματα που είναι ύποπτα για τον κορονοϊό. Αιτία της καθυστέρησης, το ταξίδι του δείγματος από την Κρήτη προς το Ινστιτούτο Παστέρ, την ίδια ώρα που στο νησί και δι' στο Ηράκλειο υπάρχει ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο, έτοιμο και μάλιστα από νωρίς για να συνδράμει. Και μάλιστα τυχαίνει, το γνωρίζω ότι είναι πολύ καλά εξοπλισμένο, γιατί λαμβάνει μια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης. Ως βοήθεια σε αυτό. Μάλιστα. Άρα το διασταυρώνουμε εδώ τώρα τη δυνατότητα. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Το γιατί δεν στέλνονται δείγματα στο εργαστήριο από τον κορονοϊό, γιατί ξέρω ότι για άλλα στέλνονται, είναι κέντρο αναφοράς γρήπης. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV, με έγγραφό του προς την Περιφέρεια και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, το Υιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης είχε από τις 11 Φεβρουαρίου ενημερώσει για την ετοιμότητά του αλλά και την αρτιότητά του. Σίγουρα έχουμε ένα εργαστήριο, το Εργαστήριο Κλινικής Υιολογίας στην Κρήτη, που είναι πολύ αξιόπιστο, πολύ αξιόμαχο. Ένα εργαστήριο που έχει πιστοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια για τον έλεγχο της γρήπης. Τα βήματα της γρήπης γίνονται εδώ στο εργαστήριο αυτό και ξέρω ότι έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες. Και εμείς σαν Περιφέρεια βοηθήσαμε για να ετοιμαστεί, να είναι έτοιμο για να πάρει την έγκριση να γίνονται τα δείγματα για τον κορονοϊό να μπορούν να γίνονται εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά θα περιμένω εγώ την απάντηση των αρμόδιων. Ζούμε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα πολύ καλά όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες σε όλα τα επίπεδα. Δεν είμαστε πολύ πρακτικοί όταν έχουμε προβλήματα μπροστά μας και να τα λύσουμε με τον εύκολο τρόπο. Πολλές φορές κολλάμε σε γραφειοκρατικά ζητήματα, κολλάμε σε τοπικά ή γενικότερα συμφέροντα. Ωστόσο, λόγοι γραφειοκρατικοί το κράτησαν κλειστό έως και σήμερα, που μετά από ενέργειες της υγειονομικής περιφέρειας, το Υιολογικό Εργαστήριο του καθηγητή κ. Σουρβίνου εντάσσεται στα εργαστήρια του δικτύου, τα οποία θα διενεργούν ελέγχους ύποπτων κρουσμάτων. Υπάρχει ένα ερωτηματικό του γιατί πρέπει το δείγμα να φύγει από το Ηράκλειο, από την Κρήτη και να πάει στο Παστέρ, ενώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ, στο υπερσύγχρονο έτσι κι αλλιώς και πιστοποιημένο υιολογικό εργαστήριο, ας πούμε, που υπάρχει εδώ. Έχει γίνει έτοιμο από την υγειονομική περιφέρεια και είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο. Εντός των ωρών θα λυθεί το θέμα και η ταυτοποίηση θα γίνεται στο Εργαστήριο Κλινικής Υιολογίας. Ακολούθησε τις προηγούμενες μέρες μία συζήτηση στο Υπουργείο, ζητήθηκε από μας και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και πλέον η ταυτοποίηση θα γίνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα γίνεται στο Εργαστήριο Κλινικής Υιολογίας της Ιατρικής Σχολής. Είμαστε σε διαδικασία να έρθει και επίσημα η έγκριση.